Πώς γνωριστήκατε? Στο στάδιο. Δηλαδή πώς έγινε? Έκανε ακόντιο. Έκανε ή έκανε ό,τι έκανε? Ξεκίνησε, είχε ξεκίνησε, ναι. έκανε, ήταν καλός. Είχε κάνει και πανελλήνιο ρεκόρ στους έφηβους και αυτά, ήταν καλός. Ήρθε, κάναμε προπόνηση μαζί, είμαστε φίλοι για πάρα πολλά χρόνια και μετά καταλήξαμε. Πώς έπεισε, πώς γίνεται φιλία έρωτας μετά? Πάντα υπάρχει αυτό μέσα. Ναι. Ήξερα ότι κάποια στιγμή δεν ήθελα να το χάσω. Mm. Και κατάλαβα ότι δεν ήταν μόνο φιλία αυτό που αισθανόμουν. Το ίδιο αισθανόταν και ο Νίκος. Και ποιος είπε πρώτος? Ο Νίκος. Ναι. Φοβότανε πώς θα το πει, γιατί, ξέρεις, δεν ήμουν και πολύ... παιχνιδιάρα, να παίζω. Ναι, δεν σε έχω και για παιχνιδιάρα. Ναι, δεν ήμουν να παίζω. Δεν έχω γνωρίσει πολλούς άντρες στη ζωή μου. Ενώ τον Νίκο αισθάνεται ότι είναι ο άντρας που θέλω να είμαι μαζί του. Οικογένεια ήθελες? Ναι, βέβαια, γιατί έζησα υπέροχα παιδικά χρόνια σε μια πολύ καλή οικογένεια. Καλή οικογένεια δηλαδή με αρχές και αυτά. Οπότε, βέβαια, ναι, ήθελα να κάνω οικογένεια. Παιδιά? Και παιδιά ήθελα να κάνω, δεν μου προέκυψε. Προσπάθησες δηλαδή? Προσπάθησα όπως όλες οι γυναίκες. Είχα 4 αποβολές. Α, είχες θέματα, ναι. Είχα θέμα με τις αποβολές. Οπότε... Και πότε το... Και δεν πρόλαβα να προσπαθήσω έστω και με εξωσωματική, ας πούμε. Συμβιβάστηκες με την ιδέα ότι, οκ, δεν θα κάνω παιδιά? Ναι, γιατί δεν βασίζω τη ζωή μου, την ευτυχία μου, ευτυχία, μεγάλη λέξη, αλλά το πώς περνάω με το αν θα έχω ένα παιδί. Βεβαίως και θα ήθελα και θαυμάζω τις γυναίκες που έχουν παιδιά με την έννοια ότι όχι ότι γεννήσαν, γιατί αν είσαι και νέα και δεν έχεις προβλήματα, γεννάς. Το θέμα είναι πώς μεγαλώνεις ένα παιδί, πώς το διαπαιδαγωγείς, πώς μεγαλώνεις έναν άνθρωπο να τον βγάλεις στην κοινωνία. Γι' αυτό βγάζω το καπέλο στις γυναίκες. Αυτές πρέπει να έχουν, οι μάνες πρέπει να έχουν το μεγαλύτερο χειροκρότημα. Ναι. Όχι οι αθλητές, οι ηθοποιοί, οι καλλιτέχνες γενικότερα, ας πούμε. Θα τα κατάφερνες, πιστεύεις, θα ήσουν καλή? Ναι, πιστεύω ότι θα... Πιστεύω. Δεν. Κοίταξε. Λέω πιστεύω, γιατί είμαι καλή με τα νύψια μου, Δεν έχω τα προβλήματα που έχουν οι μάνες τους. Εγώ παίζω με τα νύψια μου. Στεναχωρήθηκες όταν το πήρες απόφαση? Όχι, γιατί είναι, σου λέω, ένα από αυτά του αθλητισμού. Κάποια πράγματα τα σκέφτεσαι πιο... Λες, έτσι είναι. Και πάμε παρακάτω. Ο Νίκος? Ο Νίκος δεν ήθελε, παιδιά. Όχι, δεν ήθελε. Γιατί? Και γράφετε τόσο ωραία παιδικά παραμύθια. Ναι, γιατί θεωρεί ότι αυτό που έχεις μπορείς να το δώσεις σε όλα τα παιδιά. Δεν χρειάζεται να έχεις ένα δικό σου μόνο παιδί για να προσφέρεις κάτι και τα άλλα τίποτα. Και όλη αυτή η ενέργεια βγαίνει στα παραμύθια. Και μια που είπες για τον Νίκο, είναι... Μου λέει, δεν θα το λες αυτό εσύ. Λέω, γιατί να με το πω, εγώ είμαι περήφανη, ας πούμε. Εσένα η τρυφερότητά σου πώς εκφράζεται? Γιατί είσαι γυναίκα και να αγκαλιάσεις θέλεις και να χαϊδέψεις και να... Είμαι της, ναι, να πιάσω τις αγκαλιάς και αυτά. Στους δικούς μου ανθρώπους, στους φίλους μου, στον Νίκο μου. Τον φροντίζεις έτσι? Ναι, όχι, φροντίζω. Είμαι καλή σε αυτό. Τώρα βέβαια αυτό πρέπει να το απαντήσει ο Νίκος, γιατί εκείνος λέει ότι εγώ είμαι το παιδί. Εσύ? Ότι εγώ είμαι το παιδί. Α, ναι. Ναι. Είμαι λίγο γουτσου, είμαι. Είμαι πολύ σκληρή σε ό,τι αφορά στα επαγγελματικά μου. Δεν παίζω. Αλλά στα συναισθηματικά μου, με τους φίλους μου και αυτά, λουκουμάς είμαι. Αλήθεια, Γιατί δεν σου φαίνεται, λόγω του φυσίκου σου, δηλαδή. Έχω βαρύ φυσίκα, αλλά είμαι μπεμπέ. Έχεις βαρύ, ναι, είσαι βαρικό καλή γυναίκα. Είμαι βαρικό καλή γυναίκα, αλλά πραγματικά είμαι μπουμπού, όχι μπουμπού, είμαι παιδάκι είμαι, ναι. Μπουμπού. Στη δικιά σου τη δουλειά δεν υπήρχε το για πάντα. Αυτό σε επηρεάζει στις προσωπικές σου σχέσεις? Δηλαδή τον άντρα σου τον βλέπεις για πάντα? Όχι, δεν με επηρεάζει στις προσωπικές μου σχέσεις, αλλά τίποτα δεν είναι για πάντα. Γι' αυτό όσο το ζεις, κοίτα να το χαρείς. Αυτό το σκέφτεσαι και στα προσωπικά σου? Ναι, αυτό σου λέω. Όχι, δεν το σκέφτομαι. Ξέρω όμως ότι τίποτα δεν είναι για πάντα. Έχεις ζήλια καθόλου? Η ζωή είναι σαν τον αθλητισμό. Έχει ανηφόρες, κατηφόρες, στροφές.
αφού δεν ξέρεις τι κρύβεται. Όπως γράφει ο Νίκος στο μαραθώνιο ονείρων το βιβλίο μας, κάνουμε και καμιά διαφήμιση. Λοιπόν, πίσω από μια στροφή δεν μπορείς να ξέρεις τι βρίσκεται. Ή όταν ανεβαίνεις στα νηφόρα δεν μπορείς να δεις τι είναι, τι συνεχίζεις την κατηφόρα. Καταρχήν τον Νίκο έχετε παντρευτεί. Βέβαια. Α, είμαστε... είναι με γάμο. Ναι, είμαστε 17 χρόνια παντρεμένοι. Α, παντρεμένοι 17 χρόνια. Ναι, ναι. Κάτσε να κάνω ένα λάθος. Χρόνια. Περίμενε, 13 έχουμε, 16 χρόνια παντρεμένοι. Και δύο ακόμη που είχαμε δέσμο, 18 χρόνια μετά. Ναι. Ποιο είναι το μυστικό? Πέρα από ανδρόγυνο, ας πούμε, ή πέρα από εραστές, ή να μπορείς να είσαι και καλός φίλος και να μιλάς και να γελάς και να περνάς καλά, αν αυτό είναι μυστικό ή συνταγή, αυτή θα είναι η συνταγή. Σέβεται ο ένας τον άλλο. Αγαπάω ένας τον άλλο. Δεν προσπαθεί ο ένας να βάλει τον άλλον σε καλούπια με την έννοια, δηλαδή ότι γίνω όπως γίνε εσύ, όπως θέλω εγώ να γίνεις. Ο καθένας έχει τη δική του προσωπικότητα. Είναι, πώς λέμε, σαν δυο... Καλή ώρα βλέπω και τα δέντρα έξω, δυο δέντρα έτσι ψηλά που είναι κολλητά, αλλά έχουν διαφορετικές ρίζες και ανεβαίνουν παράλληλα. Έτσι πρέπει να είναι. Δεν ζηλεύεις καθόλου? Όχι, τι θα πει να ζηλέψω? Δεν ξέρω. Όχι. Δεν ζηλεύω, ξέρεις τι. Είναι και ωραίος αυτός. Ωραίος είναι. Πολύ ωραίος. Είναι ωραίος. Και μετά από 18 χρόνια εξακολουθεί να είναι ωραίος. Καλά, είναι ωραίος. Ναι. Ναι. Αλλά. Θα δει αντικειμενικά, όπως να το πει, είναι ωραίος. Είναι όμως ωραίος άνθρωπος. Οπότε. Αλλά δεν έχω τέτοιες ανασφάλειες. Και είναι και λίγο νεότερος, δεν είναι? Ναι, γι' αυτό σου λέω. Είναι νεότερος μου ο Νίκος. Είμαι 10 χρόνια νεότερός μου. Αλλά δεν έχω τέτοιες ανασφάλειες. Το νεότερος δεν σε είχε προβληματίσει τότε? Κοίταξε, η ηλικία είναι η ημερομηνία γέννησης. Είναι ένα νούμερο πάνω σε μια ταυτότητα, σε ένα χαρτί. Δεν έχει να κάνει. Είναι όμως και το τι έχει ζήσει ο άλλος, ξέρεις. Εσύ έχεις ζήσει και πολύ έντονα. Εξαρτάται και το τι έχεις δίπλα σου. Να. Όταν έχεις έναν όριμο άντρα δίπλα σου, έναν αυτοδημιούργητο άντρα δίπλα σου και όριμο άντρα δίπλα σου, που λέει ότι εσύ είσαι το παιδί. Ναι. Γιατί εγώ είμαι, πραγματικά εγώ είμαι λιγορός, μην... Ναι, ναι. Λοιπόν. Δεν έχει. Το τι έχω ζήσει εγώ, τα έχω ζήσει μέσα από τον αθλητισμό. Τα πράγματα της ζωής όμως, τα ζω με τον Νίκο. Ναι, και αυτό δίκιο. Είναι σημαντικό. Τώρα, αν έχω δύο ρητίδες παραπάνω ή λέμε, έτσι... Εντάξει, καλά να είναι η πλαστική, αν αποφασίσω. Μπορεί που, και να αποφασίσεις. Κοίταξε να δεις, εγώ πιστεύω ότι ένα ρετουσάκι το χρειάζομαι. Εδώ που τα λέμε, γιατί έχω το μετωπάκι μου αυτό. Αλλά και να μην κουνιέται κιόλας καθόλου. Ωραίο πράγμα είναι. Μου, εκείνο εκεί που τους ανεβάζουν και τα φρύδια, έτσι. Αλλά να σου πω, καλά κάνουν οι γυναίκες. Κάθε μία όπως αισθάνεται. Όπως αισθάνεται. Εσύ δεν έχεις ρωτήσει ποτέ? Όχι, αλλά λέω. Δεν έχεις πάει ποτέ σε πλαστικό να ρωτήσει? Με συγχωρείτε πόσο. Πού θα. Αν. Να έκανα κάτι. Τι να έκανα κάτι, δεν έχω καθρέφτη να δω. Δεν βλέπω ότι το μέτωπό μου είναι, ας πούμε, έτσι, ειρηνοπαριακές μου, να το πω. Εντάξει. Αυτά είναι με την ηλικία. Αλλά ούτε και θα πω ότι μ' αρέσει που μεγαλώνω. Εντάξει. Όχι. Μ' αρέσει που μεγαλώνω, γίνομαι πιο σοφή και όλα αυτά. Ναι, όλα αυτά είναι ωραία. Ναι, πλησιάζει και το τέλος κι εγώ. Εντάξει. Μ' αρέσει η ζωή. Κοίτα έτσι που σε βλέπω, ένα μποτοξάκι θες. Το θέλω, ε. Τώρα υπάρχει και το baby. Τι είναι αυτό? Είναι μισή δόση. Για πες το. Άμα θες πάνε να κάνουμε από μισή. Ένα baby face, τι είναι μισή δόση? Από σου βάζουν λίγο. Ναι, λίγο. Τώρα έχουν αλλάξει τα πράγματα. Λέω τις προάλλες τον Νίκο. Νικολάκη μου, κάτι και εσύ τα λες αυτά. Πρέπει να κάνω. Να πάω να κάνω ένα μποτοξάκι. Ναι, κοίταξε, Νούλα, νομίζω πως τώρα... Ξέρεις, πέρα και το περίσσεκο. Νομίζω πως τώρα, κορίτσι μου, ένα mini lifting θα πήγε, θα μπορούσες να το κάνεις.